Πράγματι σήμερα είμαστε από το πρωί εδώ. Απολογηθήκαμε στον κύριο Ανακριτή και στον κύριο Εισαγγελέα και από κοινού και οι δύο δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν στη μεν μητέρα να μπουν περιοριστικοί όροι κάθε πρώτη και 16 του μηνός να δίνουν παρόν στο αστυνομικό τμήμα. Ο μεν ανήλικος γιος της, ο 15χρονος, 16 χρονών τώρα πόσο είναι, να εμφανιστεί στην δικαστική επιμελήτρια όπου θα επιμεληθεί την πορεία του. Σίγουρα ήταν έτσι μια δύσκολη κατάσταση γιατί τα αδικήματα τα οποία κατηγορούντουσαν, τα κακουργήματα τουλάχιστον, ήταν βιασμός κατά εξακολούθηση και απόπειρα και άμεση συνέργεια σε βιασμό κατά εξακολούθηση. Αυτά ήταν και τα κακουργήματα. Αλλά ήταν και πλημελήματα. Και αρπαγή που ήταν πλημελήματα μετά αυτά. Αυτό ήταν το σημαντικό δηλαδή. Πιστεύω ότι στο δικαστήριο η αθωότητά της θα λάμψε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας άγραφος νόμος των Ρωμά και γενικά και τους Αθήγανους, όπου παντρεύονται από μικρή ηλικία. Και η παντριά δεν γίνεται, πολλές φορές γίνεται και θρησκευτικά, γιατί είναι και χριστιανοί Ορθόδοξοι, αλλά πολλές φορές γίνεται διαλόγου. Αποφασίζουν δηλαδή οι γονείς που θα δώσουν το κορίτσι τους, το αγόρι τους, και έτσι προχωράνε τη ζωή τους και παντρεύονται μεταξύ τους. Έτσι και έγινε και εδώ. Συμφώνησαν δηλαδή οι γονείς των πελατών μου, κατεβήκαν οικογενειακό στην Αθήνα, βρήκαν τον πατέρα της κοπέλας και κανόνισαν να γίνει η γυναίκα του παιδιού τους. Με τον πατέρα, γιατί η μητέρα είναι χώρια. Η μητέρα όμως ήξερε εδώ και 1,5-2 μήνες, όπως έχει και καταθέσει, γιατί έψαχνε το κορίτσι να το βρει ότι βρίσκεται εδώ στη Λαμία. Το κορίτσι έχει εδώ τουλάχιστον 3 μήνες. Και τελικά όλα αυτά θα αποδειχτούν στο δικαστήριο όταν θα γίνει. Ο πατέρας το έδωσε και το ίδιο με δικιά του θέληση, με δικιά του θέληση και βούληση, γιατί ανέφερε, γιατί προσκομίσαμε φωτογραφίες που με τον άλλον ανήλικο ήταν μαζί αγκαλιά. Στο Facebook έστειλε μηνύματα στην αδερφή της στη Γερμανία που έλεγε: «Να, αυτός είναι ο άντρας μου που τον αγαπώ, που τον θέλω». Με δικιά της βούληση γίναν όλα. Αλλά όλα αυτά είναι περαιτέρω για το δικαστήριο.